Κυρία Κανακά, αγαπητή Χριστίνα, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, μετά τα πολύ ενδιαφέροντα του Dr. Google, α πάμε να δούμε τι γίνεται και στην καθημέρα πράξη στα γιατρία μα και πώ μπορούμε να βάλουμε μια σωστή διάγνωση στον διαβητικό που βλέπουμε. Ε, πολύ σωστά ανέφερε η Χριστίνα ότι έχετε πραγματικά την υποχρεώση να παραδώσετε τον Έτσι. άρρωστο σε εμά, γιατί όλοι τύπου 1 ε, προέρχονται από Έτσι. τα παιδιατρικά νοσοκομεία Εκτό από μία περίπτωση, που, αν είναι τύπου ένα των ενηλίκων, που θα ακούσουμε τώρα σε, αυτή, σε αυτό το μισάωρο, που αυτοί έρχονται κατευθείαν σε εμά και δεν περνούν καθόλου από εσά. Ο διαβήτη ξέρουμε ότι είναι μία πάθηση ετερογενή, κληρονομική, πολυπαραγοντική και πολυγονιδιακή νόσος. Και ταξινομείται βάσει τη παθογένεια σε δύο μεγάλε ομάδε, ο τύπου 1 και ο τύπου 2. Ο τύπου 1 είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα. Στον τύπου 2 εμπλέκεται και το μεταβολικό σύνδρομο, και έχουμε και άλλου πιο σπάνιου τύπου διαβίτη, που δεν βλέπουμε τόσο συχνά στην καθημέρα πράξη. Όσο πιο νέα είναι τα άτομα στην ηλικία, τόσο μεγαλύτερο το ποσοστό του διαβίτη τύπου 1. Όσο προχωράμε στην ηλικία, τόσο μεγαλύτερο το ποσοστό του διαβήτη τύπου 2. Και εδώ κάπου ενδιάμεσα υπάρχει αυτή η γκριζοπή ζώνη που λέει ότι υπάρχει και ένας άλλος τύπου διαβήτης που είναι ο διαβήτης τύπου 1 αλλά στους ενήλικες. Όσον αφορά την αυτοανοσία, στον τύπου 1 εδώ πέρα βλέπουμε εκτός από τη χρόνια φλεγμονή και το γενετικό background που πρέπει να υπάρχει υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα φλεγμονώδη μονοπάτια που οδηγούν εδώ στην καταστροφή του β' κυττάρου. Στον διαβίτη τύπου 2, η ενεργοποίηση των πρωτεϊνών πρώτη φάση εδώ και η συστηματική φλεγμονή με τι προφλεγμονώδεις κυτοκίνε παίζουν βασικό ρόλο στην παθολογία και εμφάνιση του διαβίτη τύπου 2. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι η χρόνια φλεγμονή των εισιδίων οφείλεται στην αλλαγή ισορροπία μεταξύ των παθογενετικών ταυκιτάρων και των αριθμιστικών ταυκιτάρων που ελέγχουν την αυτονοσία. Στο διαβίτη τύπου 1 ξέρουμε ότι είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα, αλλά για να εμφανιστεί αυτό το νόσημα θα πρέπει να υπάρχει μια, ένα γενετικό υπόβαθρο και πάνω σε αυτό το γενετικό υπόβαθρο έρχονται να δράσουν το ανοσολογικό σύστημα αλλά και τι περιβαλλοντικοί παράγοντε για να εμφανιστεί ο διαβίτη τύπου 1. Μόνο με το ένα, μόνο με το γεννητικό υπόβαθρο δεν γίνεται τίποτα, ή μόνο με του περιβαλλοντικού παράγοντε δεν γίνεται τίποτα και μόνο με την αυτονοσία πάλι δεν γίνεται τίποτα. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει συνύπαρξη αυτών. Η αυτοάνωση φύση τη νόσου έχει τεκμηριωθεί από την ανείχνευση των αυτοαντισωμάτων, που είναι αξιόπιστοι προγνωστικοί δείκτε, από τι μεταβολέ του νοσολογικού συστήματο και τι υποομάδε των τάφλων από τη διήθηση των πακρατικών εισιδίων από τα CD8, CD4 4 ταφλων φοκίτρα και μακροφάγα, και άλλα και από τη συνύπαρξη άλλων αυτοάνωσων νοσημάτων. Στο διαβήτη τύπου 2 βλέπουμε ότι υπάρχει αντίσταση στην ισουλίνη, τη λειτουργία του β' κυτάρου και αυτά οδηγούν με τα χρόνια στην εμφάνιση τη γλινική εικόνα του διαβήτη τύπου 2, γιατί μπορεί να έχουμε διαβήτη τύπου 2 και να μην το γνωρίζουμε για πολλά χρόνια πριν. Η υπεργλυκαιμία λοιπόν και η γλυκοτοξικότητα και η λιποτοξικότητα είναι αυτά που οδηγούν στην δυσλειτουργία του β' κυτάρου και στην κόπωση του β' κυτάρου. Μεταξύ τύπου 1 και τύπου 2, τι δύο πολύ μεγάλε ομάδε για το διαβίτη, υπάρχουν διαφορέ. Το ένα είπαμε ότι είναι αυτοάνωσο νόσημο τύπου 1, χαμηλά επίπεδα insuline και σε επίπεδο 2 και συνήθω δεν είναι παχύ αρκατά άτομα. Στο διαβίτη τύπου 2 έχουμε αυξημένα επίπεδα σε επίπεδο που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα έκρηση insuline, δεν έχουμε αυτά αντισώματα. Υπάρχει ένα θετικό οικογενειακό ιστορικό, είναι συνήθω παχύ τα άτομα αυτά και υπάρχει και αντίσταση στην ισουλήνη. Ο τύπου 2 είναι η πλειονότητα των διαβητικών, περίπου το 90% και ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι ο διαβήτη τύπου 1. Αλλά εδώ βλέπετε και ένα άλλο ποσοστό που έρχεται από το διαβήτη τύπου 2, που είναι ο διαβήτη τύπου 1 των ενηλίκων. Και το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στην αρχή, ήταν γύρω στο 5 με 10%. Βλέπω όμω τώρα τα τελευταία ότι αυτό το ποσοστό αρχίζει και αυξάνει αρκετά. Εδώ βλέπουμε ένα β' κύτταρο, όπως είναι στο 100% η μάζα του β' κυτάρου. Υπάρχει γενετική προδιάθεση και σιγά σιγά εκπίπτει η λειτουργία του β' -κυτάρου. Εδώ, αν μπορούσαμε να μετρήσουμε τα αυτοαντισώματα, θα τα βρίσκαμε θετικά, αλλά, όπω καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να μετρήσουμε τα αντισώματα σε κάποιον που δεν έχει την προδιάθεση για το διαβίτη. Και εδώ πέρα, εκπίπτει και η λειτουργία του β' ε, Καταλήγουμε στο τέλο να έχουμε την εμφάνιση του διαβίτη τύπου 1 όταν έρθουν να, να επιδράσουν ανοσολογικοί παράγοντε και περιβαλλοντικοί παράγοντε πάνω σε αυτό το γενετικό περιβάλλον. Όσον αφορά το διαβίτη τύπου 1 των ενηλίκων βλέπετε ότι και εδώ ξεκινάμε με το 100% της μάζας του βιτακιτάρου σιγά σιγά εκπίπτει πάλι η λειτουργία του βιτακιτάρου εδώ πέρα και εδώ εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα ο τύπου 1 των ενηλίκων ενώ ο τύπου 1 κλασικός εμφανίζεται εδώ πέρα κάτω εδώ ακόμη έχουμε μια υπολοιπόμενη έκρηση ινσουλίνης γι' αυτό και ρυθμίζονται αυτοί οι άρρωστοι αρχικά με τα δυσκία και με τη δ Ήδη από το 1986 παρατηρήθηκε μια ετερογένεια μέσα στο διαβίτη τύπου 2 γιατί υπήρχαν αντισώματα και έτσι λέει αντιγόνα τα οποία συνδέονταν με μειωμένη έκρηση Ισουλήνη. Το 1994 <coughs> δόθηκε το όνομα διαβίτη τύπου Λάντα σε αυτή την υποομάδα του διαβίτη τύπου 2 με χαρακτηριστικά, <coughs> συγγνώμη, με χαρακτηριστικά την ηλικία, τη γρήγορη ένταξη εινσουλενθεραπείας και τα θετικά αντισώματα <coughs> και από μελέτες που γίνανε στην Γερμανία, από την ομάδα του καθηγητού Σέρμπαουμ και από την ομάδα του καθηγητού Μπρέτσελ που ανήκα τότε, βρήκαμε ότι η συχνότητα αυτή ήταν και μέχρι 20%. Στην αρχή δόθηκαν διάφορα ονόματα, λέγανε για διαβήτη τύπου 1,5, για διαβήτη ε, αυτοάνωσο που δεν χρειάζεται ακόμα η σουλίνη, για ένα διαβήτη που έχει ένα slow progression μέχρι την εμφάνιση της ε, κλινικής εικόνας, ώσπου μετά κατοχυρώθηκε το όνομα διαβήτης, αυτοάνωσος διαβήτης τύπου 1 των ενηλίκων, λανθάνων μάλλον διαβήτης. Ο Λάντα βρίσκεται εδώ πέρα μέσα, μεταξύ τύπου 1 και τύπου 2. Ένα λοιπόν ποσοστό ενηλίκων παρουσιάζονται σαν να έχουν διαβίτη τύπου 2. Στην πραγματικότητα όμω υποκρύπτουν μια βραδέω εξελισσόμενη αυτοάνωση διαδικασία που μοιάζει με αυτή του διαβίτη τύπου 1. Υπάρχει παρόμοια, έτσι λέει, γενετική προδιάθεση με τα αντιγόνα, τα DQ και τα DR. Παρουσία αυτών των αντισωμάτων συνήθω τα αγκάτα αντισώματα χαρακτηρίζουν τι μεγαλύτερε ηλικίε. Μια επιβραδυνόμενη καταστροφή, όπω είδαμε, των β' κυτάρων. Χαμηλή παραγωγή ενσουλίνη αλλά και πρώιμη έναρξη ενσουλινοθεραπεία. Νέα άτομα από 30 μέχρι και 60 ετών με χαμηλό BMI, αδύνατα άτομα. Τα οποία αρχικά ρυθμίζονται πάρα πολύ καλά με δίατα, δυσκία και μετά γρήγορα μπαίνουν στην ισουλήνη. Εάν κάποιο έχει δύο από τα χαρακτηριστικά αυτά που ανέφερα προηγουμένω, τότε η διάγνωση με βεβαιότητα 71% είναι διαβίτη πουλάντα. Εάν όμω δεν έχει κανένα από αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε με 99% βεβαιότητα λέμε ότι αυτό δεν είναι διαβίτη πουλάντα, είναι διαβίτη τύπου 2. Τα αντισώματα τα οποία μετράμε σήμερα είναι αυτά εδώ που βλέπετε. Αυτά τα γκάτα αντισώματα και αυτά του, του μεταφορέα του, του ψευδαργύρου είναι αυτά που χαρακτηρίζουν το διαβήτη τύπου λάντα αλλά περισσότερο τα γκάτα αντισώματα από τα δύο. Κλασική μελέτη, η UKPDS, έδειξε ότι αυτοί που πήραν μέρο σε αυτή τη μελέτη ήταν διαβιωτικοί τύπου 2. Αλλά σε αυτού, όταν μετρήσαν και αντισώματα, είδαν ότι εάν έχουμε ένα αντισώμα θετικό ή και δύο αντισώματα θετικά, βλέπετε ότι αυτοί οι άρρωστοι πολύ γρήγορα μπήκαν στην ισολοθεραπεία σε σύγκριση με αυτούς τους διαβητικούς οι οποίοι συνέχισαν την, την περώσα θεραπεία και δεν είχαν κανένα θετικό αντίσωμα. Και ανεξάρτητα από την γλυκόζη νηστείας βλέπετε ότι αυτοί που ήταν στη μελέτη αυτή τη UKPDS σε σουλφονιουρίες και με θετικά αντισώματα μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των αρρώστων ε, ξεκίνησαν ισουλίνη, ινσουλοθεραπεία σε σύγκριση με αυτού που είχαν αρνητικά τα αντισώματα. Τέτοια θετικά αντισώματα βρίσκουμε στι διάφορε ηλικίε. Βλέπετε εδώ πέρα μέχρι και την ηλικία των 65 ετών. Βέβαια, όσο πιο νέα είναι τα άτομα, τόσο μεγαλύτερο το ποσοστό των αντισωμάτων. Είτε είναι ένα αντίσώμα μαζί, είτε είναι περισσότερα αντισώματα. Εκεί τι νοσμπάρε αφορούν την διπλά αντισώματα και τριπλά αντισώματα αργότερα. Η παρουσία των αντισωμάτων επίση σχετίζεται με το BMI. Η διαβητική τύπου 2 που έχουν αυτόν τον τύπο διαβήτη, που είναι ο διαβήτης τύπου 1 των ενηλίκων, φαίνεται ότι έχουν θετικά αντισώματα σε όλη σε αυτή την γάμα των ηλικιών και είναι αδύνατα άτομα, δεν έχουν σχέση με την παχυσαρκία που ξέρουμε. Επίση, ο καλό γλυκαιμικό έλεγχο και η αυξημένη γλυκοσλιωμένη, ο κακό μετά γλυκαιμικό έλεγχο που μα κινητοποιεί να πάμε γρήγορα στην ισοθεραπεία, συνδέεται επίση με την παρουσία των πολλαπλών αντισωμάτων. Βλέπετε εδώ πέρα πόσο αυξημένα είναι τα αντισώματα στις διάφορες ηλικίε, ομάδες ηλικιών. Υπάρχει όμως και μέσα σε αυτή την ομάδα του Λάντα, του διαβήτη τύπου Λάντα, υπάρχει και άλλη μια ετερογένεια. Υπάρχει ένας φαινότυπος που είναι λίγο πιο κοντά στο διαβήτη τύπου 1 και σε αυτούς βρίσκουμε πιο ψηλό τίτλο αντισωμάτων και ένας άλλος φαινότυπος που είναι πιο κοντά στο διαβήτη τύπου 2 και βρίσκουμε πιο χαμηλό τίτλο αντισωμάτων. Ε, Σα είπα ότι τα γκάτα αντισώματα είναι αυτά που χαρακτηρίζουν το διαβίτη τύπου ΛΑΤΑ αλλά και αυτά του μεταφορέα του ψευδαργύρου και η χημική ανοσία στο διαβίτη αυτό δεν φαίνεται να διαφέρει από την χημική ανοσία που υπάρχει στον διαβίτη τύπου 1. Βλέπουμε εδώ πέρα μια αρνητική συσχέτιση, συσχέτιση μεταξύ του BMI και της ίσουλου ευαισθησίας, όπως αρνητική συσχέτιση της ίσουλου με την κεντρικού τύπου παχυσαρκία σε αυτούς που έχουν αρνητικά τα αντισώματα, δηλαδή σε διαβητικούς τύπου 2 που έχουν αρνητικά τα αντισώματα, ενώ αν πάμε σε αυτούς που έχουν θετικά τα αντισώματα, βλέπετε δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ ίσουλου και BMI ή κεντρικού τύπου παχυσαρκίας. Αυτά τα ευρήματα πιθανότατα δηλώνουν ότι σε αυτού του κλινικά διαγνωσμένου διαβητικού τύπου 2 με τα αντισώματα υπάρχει ένα παράγοντα ανεξάρτητο τη παχυσαρκίας που οδηγεί σε αντίσταση στην ισουλήνη. Και βλέπουμε εδώ πέρα ε, πώ είναι μειωμένη η, η μάζα του Β κυτάρου στου διαβητικού τύπου 2 που έχουν. Και τα HLA αντιγόνα θετικά, αλλά και τα, ε, ε, τα αντισώματα θετικά. Άρα λοιπόν βλέπουμε πώ διαφοροποιούνται οι δύο διαβίτε τύπου 2, θα λέγαμε στην αρχή, γιατί δεν ξέραμε ότι ήταν ο διαβήτης τύπου 1 των ενηλίκων. Όταν όμω έγινε αυτέ οι παρατηρήσει, τότε αμέσω διαφοροποιήθηκε αυτή η ομάδα. Τα αντισώματα βρίσκονται θετικά σε ένα ψηλό ποσοστό αυτών των αρρώστων, έως και 80%. Άρα λοιπόν είναι ένας καλός προγνωστικός δείκτης, εάν έχουμε τη δυνατότητα να τα μετρήσουμε. Και εδώ όμως πάλι υπάρχει το, ο επίτοπος C, ο οποίος με ακρίβεια μας βάζει τη διάγνωση για το διαβίτη τύπου λάντα, ενώ ο επίτοπος M είναι εκείνο εκείνος ο επίτοπος ο οποίος είναι πιο κοντά προς το διαβίτη τύπου 2 και δεν μας βοηθάει καθόλου. Άρα λοιπόν δίνουμε σημασία σε αυτό τον επίτοπο των αντισωμάτων κάτι για να βάλουμε με βεβαιότητα τη διάγνωση. Όσον αφορά τώρα την γενετική προδιάθεση, υπάρχει μια συσχέτιση του αυτοάνωστου διαβήτη με το μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητα, τάξη 2, και ιδιαίτερα με τα αντιγόνατα DR και τα DQ, τα οποία βρίσκονται θετικά στου διαβητικού τύπου 1 σε πολύ ψηλό ποσοστό και οι ετεροζυγότε για DR και DR3 και DR4 αποτελούν άτομα υψηλού κινδύνου, ενώ άτομα με το DR2 σπάνια εμφανίζουν την ασθένεια. Η πλειονότητα των διαβητικών που είναι υψηλού κινδύνου για, να, για να διαβήτη τύπου 1 φέρουν αυτού εδώ του απλότυπου, ενώ αυτό εδώ ο απλότυπο φαίνεται να είναι ο προστατευτικό απλότυπο όσον αφορά το διαβήτη τύπου 1. Εάν πάμε όμως στο διαβήτη τύπου λάντα, βλέπουμε ότι αυτοί οι απλότυποι που χαρακτηρίζουν την εμφάνιση του διαβήτη τύπου 2, χαρακτηρίζουν και τον διαβήτη τύπου λάντα, αλλά από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε ότι ψηλή επικράτηση και του προστατευτικού απλότυπου, το προστατευτικό αντιγόνο του, ε, του DQV1. Άρα λοιπόν, γι' αυτό και αυτοί έχουν μια βραδέω εξελισσόμενη πορεία, γιατί έχουν αυτόν τον απλότυπο που του προστατεύει για την εμφάνιση τη νόσου. Τα λίλια υψηλού κινδύνου για το διαβήτη τύπου 1 ανοιχνεύονται λοιπόν και στους διαβητικούς με διαβήτη τύπου λάντα και η επικράτησή του σχετίζεται και με την ηλικία. Βλέπουμε εδώ πέρα τα γενετικά χαρακτηριστικά. Εδώ είναι ο διαβήτης τύπου 1, εδώ ο τύπου 2 και εδώ ο τύπου 1. Βλέπετε τα αντιγόνα που προδιαθέτουν στο διαβήτη είναι ε, ψηλά, ε, συγγνώμη, την μπλε μπάρα είναι ψηλά ε, όσον αφορά την προδιάθεση για το διαβήτη, όπω σημαίνει και στον τύπου 1, ενώ είναι χαμηλά στον τύπου 2. Και η προστασία εδώ είναι ψηλότερη από ό,τι στον τύπου 1. Βλέπουμε λοιπόν χαρακτηριστικά που να μοιάζουν περισσότερο με το διαβήτη τύπου 1 παρά με το διαβίτη τύπου 2. Και μάλιστα, εάν κάνουμε και μια διέγερση με την γλυκαγόνη, τότε βλέπουμε αυτοί που έχουν αυτή τη γενετική προδιάθεση και τα αντισώματα θετικά έχουν μειωμένη απόκριση σε αυτή το αρέθισμα της γλυκαγόνης, δεν βγάζουν ινσουλίνη, Ενώ βλέπετε πώς ανταποκρίνονται οι υπόλοιποι, που οι οποίοι ναι, δεν έχουν το γενετικό background, δεν έχουν όμω τα αντισώματα θετικά. Εδώ, ναι, μεν δεν έχουν το γενετικό background, έχουν τα αντισώματα θετικά και πάλι βλέπετε ότι υπάρχει έκρηση ισουλήνη. Ε, το συμπέρασμα, λοιπόν, από αυτή την, αυτά, τα, αυτά τα γενετικά ε, δεδομένα φαίνεται ότι αυτά εδώ τα αλήλεια σχετίζονται με τη γενετική προδιάθεση του διαβήτη τύπου 1 αλλά είναι αυξημένα και σε ενήλικέ με αυτοάνοσο διαβήτη και αυτά εδώ τα προστατευτικά νυχνεύονται συχνά σε διαβήτη τύπου ΛΑΝΤΑ ενώ σπάνια σε διαβήτη τύπου 1. Όσον αφορά τώρα την κυταρική ανοσία υπάρχουν διάφορα Διάφορε ομάδε, τα CD4 τάφλια αμφωκύτταρα, τα CD8 τάφλια αμφωκύτταρα, τα μακροφάγα, τα νεκτικά κύτταρα, τα οποία εμπλέκονται στην κυταρική ανοσία. Και εδώ πέρα η διαφοροποίηση αυτών των τάφ βοηθητικών κυτάρων και η ανοσολογική κατεύθυνση που θα πάρουν εδώ και οι κυτοκίνε που θα παράγουν, δημιουργούν και την αντίδραση στο επόμενο βήμα. Χαμηλό επίπεδο δραστικότητας τόσο για την τεφερώνη Γ, όσο και για την 4 και ο αριθμό των τάφ κυτάρων που παράγουν την τεφερόνη γάμα φαίνεται να είναι ψηλότερο στο διαβήτη τύπου λάντα και τα τάφ λεμφοκύτρα στου λάντα φαίνεται να είναι αυξημένα σε σύγκριση με του διαβητικού τύπου 2. Άρα λοιπόν υπάρχει και εδώ κεταρική ανοσία η οποία βαδίζει προ τον τύπου 1 και όχι καμία σχέση με τον τύπου 2. Δείξαμε και εμεί πριν από αρκετά χρόνια ότι σε διαβητικού τύπου 2 που είχαν θετικά τα αυτοαντισώματα και κοιτάξαμε πολυμορφισμό του γονιδίου τη συντεριλευκήνη 10 και μάλιστα όσοι φέρανε αυτό εδώ το αλήλιο, το οποίο ήταν πιο συχνό στου διαβητικού τύπου 2 που είχαν τα θετικά αντισώματα, ότι αυτό εδώ πέρα το προδιαθέτει για τον διαβήτη τύπου Λάντα συγκριτικά με του κλασικού τύπου 2 διαβήτες, διαβήτη. Τα κυτρατοξικά τα κύτταρα επίσης εμπλέκονται ε, στην κεταρική ανοσία του διαβίτη τύπου 1, αλλά βλέπουμε ότι και στο διαβίτη τύπου ΛΑΝΤΑ υπάρχει μια, ένα φοβερό δέσιμο και δυνατό δέσιμο μεταξύ τους που μοιάζει με το διαβίτη τύπου 1. Άρα, λοιπόν, ε, η σχέση αυτή ε, της κεταρικής ανοσία είναι αυτή που παίζει σημαντικό ρόλο ε, για την εμφάνιση της νόσου, όσο και όπως συμβαίνει και στο διαβίτη τύπου, ε, τύπου 1. Επίσης, δείξαμε εδώ και εμείς πριν από αρκετά χρόνια ότι η παραγωγή Interferonis GAM από τα CD4 και τα CD8 λεμφοκύτταρα φαίνεται να είναι πολύ ψηλότερη εδώ πέρα στους διαβητικούς τύπου 2 με θετικά τα αντισώματα που χαρακτηρίστηκαν σαν διαβήτης τύπου ΛΑΝΤΑ σε σύγκριση με αυτούς που είχαν αρνητικά τα αντισώματα και μάλιστα η παραγωγή Interleukinis 12 φαίνεται να είναι ψηλότερη στους διαβητικούς αυτούς με τα θετικά αντισώματα από ό,τι στους κλασικούς, το κλασικό τύπου 2 διαβήτη. Όσον αφορά τώρα τα μεταβολικά χαρακτηριστικά, υπάρχει αντίσταση στην ισουλίνη. Καθώς ο Λάντα μοιάζει και με το διαβήτη τύπου 2, υπάρχει και αντίσταση στην ισουλίνη, αναφέρεται, παρόλο που είναι ακόμη αντικρώμενα τα αποτελέσματα, ε, ωστόσο, κάποιε άλλε μελέτε δείχνουν ότι τα μεταβολικά χαρακτηριστικά του διαβήτη τύπου Λάντα είναι πιο πολύ κοντά στον τύπου 1 και όχι στον τύπου 2. Ε, οι μελέτε είναι μικρέ, δεν υπάρχουν μεγάλε μελέτε. Όσον αφορά τη λειτουργία του β' κυτάρου, βλέπουμε ότι ξέρουμε ότι η διαβίτη τύπου Λάντα έχει χαμηλότερα επίπεδα σε πεπτιδίου και επιπλέον η απώλεια τη λειτουργία του Β και η ανάγκη για θεραπεία για έγκαιρη έναρξη με ισουλήνη αυξάνεται με τον αριθμό των θετικών αντισωμάτων. Καταστροφή λοιπόν του Β κυτάρου, ε, αλλά βραδέω εξελισσόμενη αυτή η καταστροφή στο διαβίτη Τιπουλάντα και βλέπετε ότι παίζουν πολλοί παράγοντε ρόλο για αυτή την εξέλιξη και την ε, τελική έκπτωση του Β κιτάρου. Στον διαβίτη τύπου 2 ξέρουμε ότι ξεκινάει η έκπτωση τη λειτουργία του Β κυτάρου αρκετά χρόνια πριν την εμφάνιση τη νόσου. Δεν ξέρουμε πότε. Στο διαβίτη τύπου Λάντα επίση ξεκινάει αρκετά χρόνια πριν η έκπτωση λειτουργία του Β κυτάρου, αλλά βλέπετε πώ ανοίγει η ψαλίδα εδώ σε σύγκριση με το διαβίτη τύπου 2. Πολύ πιο γρήγορα ε, εκπίπτει αυτή η λειτουργία τη λειτουργία και τη μάζα του Β κυτάρου. Μία πολύ παλιά αλλά κλασική εργασία δείχνει mm. ότι ανεξάρτητα από το βάρο, είτε ήταν φυσιολογικού βάρος τα άτομα η διαβητική, ήταν παχύσαρκη, αυτοί που είχαν θετικά εδώ στην προκειμένη περίπτωση ήταν την αντισώματα και στην αρχή τη διάγνωση και τρία χρόνια μετά είχαν χαμηλά επίπεδα σε πεπτιδίου σε σύγκριση με αυτού που είχαν αρνητικά τα αντισώματα. Βλέπετε λοιπόν ότι λέμε ότι είναι αδύνατα τα άτομα, αλλά αυτή είναι η μελέτη η οποία λέει ότι Εντάξει, αν έχουν άλλα χαρακτηριστικά, ε, μην αποκλείσετε ότι μπορεί να κρύβεται ένα διαβίτη τύπου 1 παρόλο που είναι υπέρβαρα τα άτομα. Είναι σπάνια βέβαια οι περιπτώσει αυτέ, περιπτώσει. Και βλέπουμε εδώ πέρα την μειωμένη ε, τη δυσλει τη δυσλειτουργία του βιτακιτάρου και από την άλλη μεριά την ίσουλα σε αυτού που έχουν ε, τα θετικά αντισώματα σε σύγκριση με αυτού που δεν έχουν θετικά αντισώματα. Με τη διέγερση τη υλικαγόνη βλέπουμε εδώ πέρα διαβήτη τύπου 2, τύπου 1 και τύπου λάντα. Τι κάνουμε εδώ πέρα, όταν κάνουμε το τεστ γλυκαγόνη, που είναι η μέγεστη διέγερση του Β κυτάρου. Βλέπουμε λοιπόν να αυξάνεται εδώ η έκρηση του C 2 ενώ δεν αυξάνεται σημαντικά στον διαβίτη τύπου 1, ενώ στο διαβίτη τύπου 2 βλέπουμε ήταν αυξημένο και παρέμεινε αυξημένο και μετά την διέγερση. Είναι λοιπόν ένα καλό τρόπο με το με τεστ το, με το γλυκαγόνη να δούμε αν έχουμε αρκετή υπολοιπόμενη έκρηση εδώ, η τα κλειστά, η κλειστή κύκλοι είναι ο διαβήτη τυπουλάντα, πουλάντα. Βλέπουμε τα χαμηλά επίπεδα σε τα χαμηλά επίπεδα ενσουλίνη. Αλλά όταν πάμε εδώ να δούμε τη γλυκαγόνη, μεταξύ τύπου 2 και τύπου λάντα, δεν υπάρχει διαφορά στην γλυκαγόνη. Αυτό ίσω εξηγείται και το γεγονό ότι οι διαβητικοί τύπου λάντα αργούν να εξελιχθούν ε, συγκριτικά με το διαβίτη τύπου 1 γιατί η γλυκαγόνη διαγύρει το βιτακήτωρο υπάρχει ακόμη υπολοιπόμενη έκρηση και γι' αυτό μπορούν και ρυθμίζονται στην αρχή με, τα, με την περώσα αλλά γρήγορα μετά μπαίνουν στην ισουλαθεραπεία. Όσον αφορά τώρα χαρακτηριστικά του μεταβολικού συνδρόμου, βλέπετε εδώ πέρα κάποια από τα χαρακτηριστικά του μεταβολικού συνδρόμου. Εδώ είναι ο διαβήτης τύπου ΛΑΝΤΑ. Είτε υπάρχει ψηλός τίτλο αντισωμάτων, είτε χαμηλό τίτλος αντισωμάτων. Δεν φαίνεται να σχετίζεται ο διαβήτη τύπου ΛΑΝΤΑ με χαρακτηριστικά του μεταβολικού συνδρόμου όπω συμβαίνει με το διαβήτη τύπου 2. Βέβαια υπάρχουν κλασικές παρατηρήσεις και αυτό επίσης μέσα από τη μελέτη UKPDS ε, αναλύσεις που έγιναν πολύ αργότερα να δείχνουν ένα ποσοστό έως και 40% των ανθρώπων αυτών να έχουν και μεταβολικό, χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου. Βέβαια εδώ πέρα όσο πιο... Ε, Κλασική εργασία από την ομάδα του καθηγητού Σέρμπαμ. Όσο πιο πολλά αντισώματα έχουμε θετικά, είτε ένα είτε και σε συνδυασμό, τόσο αυξημένο ο κίνδυνο και για τι επιπλοκέ νευροπάθεια, νευροπάθεια και αμφιβληστροειδοπάθεια που χαρακτηρίζουν του διαβητικού μα. Υπάρχουν λοιπόν διαφορέ ε, μεταξύ των τριών ομάδων, διαβήτη τύπου 2, τύπου 1 και στη μέση εδώ είναι διαβήτη τύπου Λάτα, όσον αφορά την ηλικία, τη συχνότητα, την παρουσία αυτοαντισωμάτων, τη συσχέτιση με τα HLA, την αυτονοσία άλλων ενδοκρινών οργάνων και τη λειτουργία των β κιτάρων. Εδώ βλέπουμε σε αυτόν τον κύκλο από ένα πολύ πρόσφατο review ότι εδώ μέσα είναι ο διαβίτη τύπου 2 και βλέπουμε το τρίγωνο εδώ πέρα, η βάση του τριγώνου. Το BMI είναι μεγάλο. Έχουμε ακόμη έκρηση ισουλήνη. Και όσο πάμε πιο έξω στον κύκλο, τόσο πιο αδύνατα είναι τα άτομα. Χαμηλό BMI, χαμηλότερη έκρηση ισουλήνη. Και από την άλλη μεριά έχουμε την αύξηση ε, των το, HLA, την παρουσία των HLA, αλλά και την αυτονοσία. Από την άλλη μεριά που είναι πολύ ισχυρή παρουσία ε, όσο πάμε πιο πάνω στι ηλικίε μέχρι να φτάσουμε στο διαβίτη τύπου 1. Εδώ επίση βλέπουμε πάρα πολύ ωραία διαβήτη τύπου 2, λάντα και τύπου 1. Στο διαβίτη τύπου 2 η ηλικία, βλέπετε τη βάση του τριγώνου, μεταβολικό σύνδρομο, το γονίδιο αυτό που εμπλέκεται στην εμφάνιση του διαβήτη τύπου 2, η συστηματική φλεγμονή, το σεπεπτιδίο που σημαίνει υπάρχει έκρηση ισουλίνη και όσο ανεβαίνουμε προ τα πάνω, κλείνει το τρίγωνο και ο Λάντα βρίσκεται κάπου εδώ πέρα στη μέση, που παίρνει χαρακτηριστικά και από τον ένα και από τον άλλον τύπου διαβίτη και θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Αν λοιπόν έχουμε έναν, ένα άτομο το οποίο έχει θετικό οικογενειακό ιστορικό, δεν έχει ε, γκέτωση, είναι νέο στην ηλικία, ένα BMI πάνω από το 30, λέμε ότι είναι κλασικό διαβήτης τύπου 2. Αν όμω είναι μεγαλύτερη ηλικία, BMI πάνω από το 30, πάλι θα πούμε είναι διαβίτη τύπου 2. Εδώ θα διαφοροποιηθούμε λιγάκι. Αν είναι το BMI κάτω από το 30 και είναι νέο άτομο, θα πούμε ότι μπορεί να κρύβεται και ένα διαβίτη τύπου Μόντι. Εδώ όμω, αν είναι BMI κάτω από το 30 και είναι μεγαλύτερη ηλικία, α σκεφτούμε και τον διαβίτη τύπου 1 των ενηλίκων. Γιατί θα πρέπει να διαφοροποιηθούμε ω προ την αγωγή. Και εδώ πέρα, ακόμη και όταν υπάρχει αρνητικό ιστορικό, οικογενειακό και είναι νέα ε, άτομα ή θα σκεφτούμε το διαβήτη τύπου 1 ή αν είναι άτομα λίγο μεγαλύτερης ηλικίας και ένα BMI ε, και ακόμη και πάνω από το 30 να είναι, ας σκεφτούμε εδώ πέρα και τον αυτοάνοσο διαβήτη τύπου 2, ας σκεφτούμε το διαβήτη τύπου λάντα για να επιλέξουμε τη σωστή θεραπεία. Περιληπτικά λοιπόν και συνοψίζοντας, ο διαβήτης τύπου λάντα φαίνεται να είναι μια συχνή μορφή διαβίτη τύπου 1 στους ενήλικες. Εμφανίζεται συνήθως σαν διαβίτη τύπου 2. Δεν μπορούμε να τον αναγνωρίσουμε με την πρώτη ματιά. Απαραίτητη είναι η σωστή διάγνωση. Απαραίτητο ο προσδιορισμό των αντισωμάτων κατά τη διάγνωση. Βέβαια, και σε αυτό το σημείο είναι λίγο δύσκολο να τα κάνουμε όλα αυτά. Διαβητική νεότερη ηλικία από τη διαβητική τύπου 2. Διαβητική αδύνατη. Και δεν σχετίζονται με παράγοντε του μεταβολικού συνδρόμου. Δεν υπάρχει καμία evidence-based θεραπευτική αντιμετώπιση. Τα αντιδιαβητικά δυσκεία και οποιαδήποτε άλλη αγωγή για το τύπου 2 διαβήτη που χρησιμοποιούμε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο διαβήτη τύπου λάντα, αλλά α έχουμε στο νου μας ότι τα άτομα αυτά θα πρέπει πολύ γρήγορα να μπουν στην ισολοθεραπεία και να μην οδηγήσουμε το β' κύτρο σε τελεία φλεγμονή, γιατί μετά είναι δύσκολο να ρυθμίσουμε αυτούς τους διαβητικούς. Μελλοντικά μπορεί να μιλάμε τελικά για διαβήτες τύπου 2, πληθυντικός ή για αυτοάνωσους διαβήτες και μη, θα δείξει το μέλλον ή μπορεί να μιλάμε και αργότερα και για άλλους νέους τύπους διαβήτη. Προ το παρόν, ας έχουμε κατά νου κάποια κλινικά τουλάχιστον χαρακτηριστικά για να μπορέσουμε να κατατάξουμε σωστά το διαβητικό που έχουμε μπροστά μας. Και με αυτά ευχαριστώ για την προσοχή σα.